Οι εξελίξεις λοιπόν ραγδαίες είναι δραματικές. Πάμε στην Κατερίνα Σόκου, την ανταποκρίτρια του Sky στις ΗΠΑ. Κατερίνα, καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το τηλεφώνημα, το θερμό τηλεφώνημα Biden-Putin. Οι πρώτες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο. Μία ώρα διήρκησε το τηλεφώνημα των δύο ηγετών που ολοκληρώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε και η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τα αποτελέσματα της συζήτησης. Σύμφωνα με αυτή, ο πρόεδρος Biden ήταν ξεκάθαρος στον πρόεδρο Πούτιν ότι αν η Ρωσία κάνει νέα εισβολή στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλλουν άμεσο και σκληρό κόστος στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή προειδοποίησε ότι μία εισβολή θα προκαλέσει μεγάλο ανθρώπινο κόστος, αλλά θα υπονομεύσει και τη θέση της Ρωσίας διεθνώς. Και όπως του είπε χαρακτηριστικά του Πρόεδρου Πούτιν, αν και είμαστε έτοιμοι για τη διπλωματία, είμαστε απολύτως έτοιμοι με τους συμμάχους και τους εταίρους μας και για τα άλλα σενάρια. Νίκο, είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η κατάσταση είναι επίγουσα και κρίσιμη, γι' αυτό άλλωστε και απομακρύνουν και τους περισσότερους από τους διπλωμάτες τους αυτή τη στιγμή από τον Κίεβο. Ακριβώς, επιμένουν και ο Biden και οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, παρά τις διαψεύσεις της Μόσχας, βλέποντας τις κινήσεις των στρατευμάτων, ότι είναι θέμα ημερών η ρωσική εισβολή. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα Σόκου.